επέλεξα αυτή τη φράση του Παπανούτσου, γιατί τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα? Αντί να ψάχνουμε την αλήθεια, ασχολούμαστε ποιος λέει τι. Δηλαδή, το λέει ο Ράμος, ο οποίος ξαφνικά βαφτίστηκε ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει η Παπα-Νικολάου, η οποία ξαφνικά ήταν στο γραφείο του πρώην Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Πολιτισμού, του κυρίου Μπαλτά. Το λέει ο Ίξ, ο οποίος έχει το τάδε παρελθόν. Αυτό δεν είναι μια δημοκρατία διακίνηση των ιδιών και ελεύθερου διαλόγου. Ξέρετε πολύ καλά ότι ιδεολογικά είμαι τοποθετημένος πολύ συγκεκριμένα. Δεν έκρυψα ποτέ τις πολιτικές μου και τις ιδεολογικές πεπιθήσεις στα 30 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία. Άλλο όμως αυτό και άλλο να καταστρέφουμε την αλήθεια επειδή δεν μας βολεύει. Αντί να ρωτάμε τι ψηφίζει ο Ράμος και τι ψηφίζει η Παπα-Νικολάου, πρέπει να ρωτάμε κατά τη γνώμη μου στη συγκεκριμένη περίοδο. Έγιναν αυτά? Έγιναν? Δηλαδή, υπεκλάπησαν οι επικοινωνίες του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και μάλιστα το καλοκαίρι του 20, παρακαλώ, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η κρίση στο Αιγαίο? Υπεκλάπησαν οι επικοινωνίες του αρχηγού του Γενικού Επιταλείου Στρατού και μάλιστα το καλοκαίρι, παρακαλώ, του 2020, όταν ήταν σε εξέλιξη η κρίση του ορούς Ρέιτς στο Αιγαίο? Αντί λοιπόν να απαντάμε σε αυτό, φοβάμαι από όσα έχω δει χθες στη Βουλή και προχθές, δεν απαντάμε σε αυτό. Απαντάμε είναι ράντα πλάνο Πολάκης, που ήταν τι έγινε με τη μικρή Μαρία στον Εύρο. Πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Εγώ νιώθω πολύ ξένος με αυτό ως φιλελεύθερος, κύριε Σαχίνη. Δεν μου ταιριάζει, δεν μου πάει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα. Και γι' αυτό κατέγραψα στην στήλη μου στην Εστία αυτού του είδους την οπτική, η οποία φοβάμαι θα μας γυρίσει πάρα πολύ πίσω και θα το ζήσουμε, έχω την εντύπωση, και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή θα συνεχίσουμε να ζούμε το ζήτημα της εξομοίωσης του χειρότερου, του συναγωνισμού του χειρότερου. Τι μιλάς εσύ Τσίπρα, τι μιλάς εσύ Τσίπρα που παρακολουθούσες και εσύ. Τι μιλάς εσύ Τσίπρα που ο υπουργός σου τα έμπαινε από τον Γαλογρίτσα. Δηλαδή χαμηλώνουμε κι άλλο το επίπεδο της πολιτικής ζωής προκειμένου να βρούμε μια οδό διαφυγής για να γλιτώσουμε τις απαντήσεις. Κανείς δεν γλιτώνει στο τέλος τις απαντήσεις στη δημοκρατία. Αλλά αυτό το οποίο ζούμε πραγματικά, για εμένα που ζω την κεντροδεξιά παράταξη από μικρό παιδί, από φοιτητής μέσα στα αμφιθέατρα, πρέπει να σας πω ότι είναι πρακτικές που εφάρμοζαν οι κνήτες. Οι κνήτες όταν δεν είχαν να μας απαντήσουν στα αμφιθέατρα, όταν ήμουν στέλεχος της Δάπνου του Φουκού, αντί να μας απαντήσουν επί της ουσίας, μας απαντούσαν επί της διαδικασίας. Ότι το λέει ο Τάδε, ο οποίος είναι φασίστας, και όχι το τι λέει. Έχουμε φτάσει σήμερα, μετά από 30-40 χρόνια, να αντιγράφει η Νέα Δημοκρατία την τακτική της ΚΝΕ. Βεβαίως δεν εντυπωσιάζουμε με τόσα στελέχη της ΚΝΕ που έχει και με στην κυβέρνηση. Κύριε Κωτάκη, εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο του άρθρου σας, γιατί νομίζω ότι θέτεται για πρώτη φορά με τόσο εμφατικό τρόπο από έναν κορυφαίο στο χώρο του στη δημοσιογραφία ένα ζήτημα που ο κόσμος το συζητά, αλλά δεν το συζητάει το σύστημα, θα το πω έτσι. Είναι ποιο? Το δικαίωμα να έχεις και μία άλλη άποψη. Μπορεί ιδεολογικά, πολιτικά να είσαι σε έναν χώρο, να το συμπαθείς. Ναι. Δεν λέω εντάγμενος. Αλλά να μην σου πηγαίνει κάτι από αυτό το χώρο και να έχεις μία άλλη άποψη. Που είτε ταυτίζεται είτε δεν ταυτίζεται με άλλους χώρους. Μπορεί και να μην ταυτίζεται. Ή ακόμη χειρότερα, να μην ταυτίζεται με κανέναν χώρο, αλλά δεν έχεις δικαίωμα τελικά να έχεις άποψη. Ή είσαι μαζί μας, ή είσαι με τους απέναντι. Αυτό ισχύει για όλους. Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάποιοι που κινούνται σήμερα στις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Άθλοι, δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, το διευκρινίζω αυτό, άθλοι να εξοπλίσουν επίθεση στον Ευάγγελο Βενιζέλο με την κατηγορία του ΣΥΡΙΖΕΟΥ. Επειδή πήγε στη χθεσινή εκδήλωση που είχε τον τίτλο «Μένουμε Ευρώπη, κράτος δικαίου». Αυτοί οι οποίοι έθεσαν το ερώτημα, του απίθυναν την επίθεση, ξέχασαν και ξεχνούν ότι η δεύτερη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα συναρτάται με το κράτος δικαίου. Ήδη μας έχουν ζητήσει ως προαπαιτούμενο, λες και είμαστε προτεκτοράτο βεβαίως, αλλά βλέπετε που έχουμε φτάσει, να αλλάξει ο νόμος για το πόθεν έσχεση των πολιτικών και όλων των υποχρεών, εν πάση περιπτώσει, για να εκταμιευτεί η δεύτερη δόση. Εάν λοιπόν συνδέονται τα θέματα δημοκρατίας με τα ζητήματα της εκταμείευσης κοινοτικών πόρων, όπως γίνεται στην Πολωνία και στην Ουγγαρία,
Γιατί διαρωτώ με παρεξηγούνται κάποιοι όταν τίθεται το ερώτημα. Έφτασε χθες ο κύριος Βενιζέλος, ένας άλλος Ευάγγελος, εκτός από τον Ευάγγελο Παπανούτσο, να πει στην συγκεκριμένη εκδήλωση που ήταν πάνω και ο συνταγματολόγος, ο κύριος Αλιβιζάτος και άλλοι. Δηλαδή, λέει, τι πρέπει να κάνω, να σοπάσω σε θέματα επιστημονικού διαλόγου και να μην λέω τη διαφορετική άποψή μου για να μην κατηγορηθώ και για να μην επωφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φτάσαμε. Εγώ μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα δεν μπορεί να ζήσουν, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει μια ζωή να λένε το επιχείρημά τους, τη διαφορετική τους άποψη και να συγκρούνται επί αυτής και όχι με το ποιο είναι το ιδεολογικό τους προφίλ και ή τι έκανα στην προηγούμενη ζωή τους. Και γι' αυτό ανησυχώ πάρα πολύ ότι οι εκλογές τις οποίες θα ζήσουμε θα είναι χουλιγκανικού τύπου. Ήδη τον τόνο τον έδωσαν πολύ συγκεκριμένοι υπουργοί χτες στο κοινοβούλιο, οι οποίοι υιοθετούν ένα προφίλ το οποίο δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία όπως τη γνωρίσαμε εμείς. Και φοβάμαι ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτός ο φόβος σας έχει σχέση με το αν τελικά στον πολίτη τα ερωτήματα που έχει και το διάλογο που θα ήθελε να ακούσει, όχι για την αλήθεια. Δηλαδή τώρα δεν ξέρει αν θα προσέλθει, θα το πω ακραία, ο κύριος Κουτσούμπας ποιες απόψεις καταθέτει ή ο κύριος Βαρουφάκης περιμένει να τον ακούσει την τηλεόραση, ξέρει τις απόψεις, θέλει να δει πώς τοποθετείται όμως στα θέματα. Φοβάστε ότι αυτό πάει περίπατο, θα είναι εκτοξεύσεις λάσπης. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη έχω αρχίσει να το διακρίνω, εν πάση περιπτώσει, αλλά από τις δύο πλευρές, είναι ότι αντί να συζητάμε επί των απόψεων και επί των γεγονότων, είτε αφορούν τη μία πλευρά, είτε αφορούν την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο θα ζήσουμε θα είναι ένα εθνικό bullying του ενός για τον άλλο. Μη μιλάς εσύ που είσαι ραταρπλάν, μη μιλάς εσύ που έκανες αυτό κτλ. Δηλαδή, κουτσογιοργισμός, κύριε Σαχίνη μου, για τους παλαιότερους, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ο Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας είχε πει τότε το περίφημο στο κοινοβούλιο: δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε. Εκεί θα φτάσουμε. Τέτοιες εκλογές θα κάνουμε, αν συνεχίσουμε έτσι. Μου λέει ο φίλος ο Γρηγόρης: α, είναι και πατριωτάκι σας, είναι Ερυθυμιώτης. Όλα καλά, κύριε. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Χρόνια πολλά και από αυτές για τη γιορτή σου. Όλα καλά, λέει αγαπητέ φίλε και συμπατριώτη. Το ερώτημα είναι πώς αλήθεια ερμηνεύεις ότι νιώθει αυτή τη στιγμή ο Κώστας Καραμαλής. Αναμενόμενη ερώτηση. Γίνεται εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα εκφραστεί τις επόμενες ημέρες και όχι σήμερα στο κοινοβούλιο, όταν εκείνος θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για το αν θα, πώς το είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν αποχώρησε κάποτε το 85, δεν δύναμη να συμπράττω σε αυτό που ονομάζεται δημόσιος βίος. Όταν λοιπόν θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, εγώ όπως ξέρετε με τιμά με τη φιλία του μεν, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου του κύριου Καραμαλή. Και ποτέ δεν το έχετε κάνει αυτό. Να λέω ότι τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Καραμαλής. Αλλά το γεγονός ότι τοποθετήθηκε πρώτος τον περασμένο Αύγουστο, πριν γίνουν γνωστά όλα αυτά για τον αρχηγό των οπλών δυνάμεων, για τους υπουργούς, για το Πρέντατορ κτλ., μόνο με την υπόθεση Ανδρουλάκη, δείχνει την διορατικότητα την οποία είχε. Και επειδή βλέπω ορισμένους κακομαθημένους στο ΣΥΡΙΖΑ να ρωτάνε, όπως το κάνω και στο Μακεδονικό, τι θα κάνει ο Καραμαλής, τι θα κάνει ο Καραμαλής, θα πρότεινα στην αριστερά να κοιτάει λίγο την καμπούρα της. Διότι όταν η κυβέρνηση νομοθετούσε στο κοινοβούλιο, αγαπητή κύριε Σαχίνη, την νομοθετική διάταξη που έλεγε ότι όποιος πέφτει θύμα παρακολούθησης απαγορεύεται να ενημερώνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ κοιμόταν όρθιος. Έψαξα τα πρακτικά να δω όταν κατατέθηκε η τροπολογία τότε από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Τσιάρα, να δω αν καταψήφισε. Και όχι απλώς δεν καταψήφισε, αλλά ο εισηγητής του αρμόδιος τομεάρχης κοιμόταν τόσο όρθιος, ή εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πιο επίκης εκδοχή για την περίοδο εκείνη, που δεν έφυξε καν το θέμα στην τοποθέτησή του επί των τροπολογιών που είχε καταθέσει τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Πότε έγινε αυτό? Πρέπει να έγινε το Φεβρουάριο του 22, του 21, όταν δηλαδή έκανε το αίτημα και ο Κουκάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, για να ενημερωθεί. Και αμέσως κατατέθηκε η τροπολογία που λέει ότι αν παρακολουθήσει, απαγορεύεται να ενημερώνεσαι. Κατατέθηκε η τροπολογία στο κοινοβούλιο και πέρασε με την ψήφο του Πασόκ τότε. Άλλοι που κοιμόντουσαν και του ΣΥΡΙΖΑ μέσω γενικής σιωπής. Και σήμερα έρχονται μετά από όλα αυτά
και ρωτάνε τι θα κάνει ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν ο πρώτος από τον αστικό πολιτικό κόσμο που βγήκε με τόσο θάρρος τον Αύγουστο και έθεσε τα ζητήματα του απορρίτου, της άρσης του απορρίτου, το ποιοι έδιναν τις εντολές των παρακολουθήσεων και για ποιους λόγους, και όρισε στην πραγματικότητα πώς θα διεξαχθεί ο δημόσιος διάλογος. Να πω μια κακία. Κύριε Κοτάκη, επικαλούμενος όμως το συναδελφικό. Εντάξει, τώρα ο κύριος Κουκάκης ήταν ένας δημοσιογράφος. Όταν ήρθε η ώρα των πολιτικών, ξυνόντουσαν όλοι μαζί. Να το πω κι εγώ αυτό. Δεν αντέχω. Ναι, αλλά βλέπω, ας πούμε, μερικούς σήμερα. Τι θα κάνει σήμερα ο Καραμαλής στο κοινοβούλιο? Ο Καραμαλής έκανε πράγματα όταν δεν του ζητούνταν, όταν του το έλεγε η συνείδησή του. Γιατί αυτός είναι ο διάλογος που έχει ένας ηγέτης διαρκώς, με τη συνείδησή του και με τον εαυτό του. Όχι με τον ετεροπροσδιορισμό, δηλαδή υπέβαλε πρόταση μορφής στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνεις αν θα ψηφίσεις την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα την καταψηφίσεις ή θα απουσιάσεις, εν πάση περιπτώσει. Επειδή παρουσιάζεται το βιβλίο αύριο πού? Στη Φλόρινα. Μαζί. Αύριο το απόγευμα στις 6 στη Φλόρινα. Μαζί. Και εξ όσων γνωρίζω θα είναι παρόν και ο πρώην Πρωθυπουργός. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε εκεί κάποια δήλωση προθέσεων του τι θα πράξει το άμεσο μέλλον? Όχι, δεν το γνωρίζετε? Δεν το γνωρίζω, δεν το πιστεύω κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Κοτάκη. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό που είπατε. Ο εξοβελισμός της τρίτης άποψης, ακόμη και αν ταυτίζεσαι πολιτικά ή ιδεολογικά, είναι μακαρθισμός, πράγματι. Έχετε δει. Αυτή είναι ο πυρήνας. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί αύριο με τον Τσίπρα θα λέγεται ότι είναι η πέμπτη φάλαγγα της Κουμουνδούρου, και όποιος διαφωνεί με τον Μητσοτάκη θα λέγεται Σιριζέος. Αυτό δεν υπάρχει, παιδιά. Και, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν το αγοράζουμε. Κύριε Κοτάκη, ένας φίλος λέει: μην τον κλείνει, σε παρακαλώ. Σίγουρα θα έχει γνώμη. Ποια είναι η άποψή του για τη φημολογούμενη, τι είναι αυτό τώρα, ρε παιδιά, παράδοση Λέοπαρντ από την Ελλάδα στην Ουκρανία? Παράδοση Λέοπαρντ. Ναι. Λέοπαρντ. Δεν το έχεις ακούσει από τον Γιώργο? Το έχω ακούσει, αλλά γιατί αυτή η ερώτηση τώρα? Αλλά τέλος πάντων, απαντήστε, κύριε Κοτάκη. Έχει μια, κύριε Σταχίνη, έχει ένα νόημα. Γιατί εδώ πάμε σε μια γενίκευση του πολέμου. Βλέπετε ότι οι Αμερικάνοι στέλνουν Άμπραμς στην Ουκρανία. Άρματα Άμπραμς στέλνουν οι Γερμανοί. Ζητούνται και από εμάς να στείλουμε Λέοπαρντ στην Ουκρανία, επειδή έχουμε πολλά. Θα απαντούσα στον φίλο μας με ένα γενικότερο πλαίσιο, ότι αν στείλουμε Λέοπαρντ μετά και τις δηλώσεις της πρόσφατης του Λαυρόφ για την Ελλάδα, έτσι, τότε θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη ότι σε περίπτωση που οι Ρώσοι πια απαντήσουν με ένα soft, όσο soft μπορεί να είναι, πυρηνικό χτύπημα, καθώς πια επίσημα εμπλέκεται η Δύση στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Μέχρι τώρα δεν γινόντουσαν τόσο φωναχτά αυτά τα πράγματα. Δεν διακηρύσσε το από κανέναν ότι μετέχουμε στον πόλεμο υπέρ της Ουκρανίας. Λέγαμε οι Ουκρανοί κάνουν τον πόλεμο με τους Ρώσους. Αυτή ήταν η αντιπαράθεση. Τώρα λοιπόν, όταν βγαίνουν οι Αμερικάνοι και λένε στέλνουμε Άμπραμς, βγαίνουν οι Γερμανοί, προχθές είδα το Σόλτς και είπε στέλνουμε Λέοπαρντ. Βγούμε και εμείς και πούμε στέλνουμε Λέοπαρντ, τότε κάθε νατοϊκή βάση στον κόσμο, είτε είναι στη Γερμανία στο Ραμστάιν, είτε είναι στην Ελλάδα στην Αλεξανδρούπολη, είτε οπουδήποτε αλλού, γίνεται αυτόχρημα ρωσικός στόχος σε μια περίπτωση γενικότερης ανάφλεξης. Αυτή είναι η απάντηση στο φίλο. Εννοώ δηλαδή ότι αν αναλάβουμε το κόστος και το ρίσκο να συνεχίσουμε να στέλνουμε όπλα στο πλαίσιο της Δυτικής Συμμαχίας, τότε να αναβάλουμε το ρίσκο και το κόστος, να γίνουν στόχοι και οι βάσεις επί ελληνικού εδάφους. Και το τελευταίο ερώτημα από τον Γιάννη, που λέει συγχαρητήρια για το βιβλίο του κυρίου Κοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω όμως κατά πόσο ευθύνεται και ο χώρος σας, κύριε Σαχίνη, ο δημοσιογραφικός κλάβος, σε αυτό που περιγράφει. Γιατί θυμάμαι πρωτοκλασάτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εκπομπή μεγάλο δημοσιογράφου, να απευθύνεται σε πολίτη και να του λέει: α, εσείς ανταρσία, και ο δημοσιογράφος να το ανέχεται. Να πω και κάτι, κύριε Σαχίνη, έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο ακροατής. Εγώ να πω και κάτι παραπάνω, το είπα και πρόσφατα σε μια εκπομπή με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο στην Αθήνα. Επειδή κατηγορείται αυτόν τον καιρό η αριστερά ότι έκανε ΣΥΡΙΖΑ Channel. Πράγματι, ο τρόπος που επιχείρησαν να δημιουργήσουν δικό τους τηλεοπτικό σταθμό ήταν, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Δεδομένου βεβαίως ότι δεν είχαν πουθενά να παρουσιάσουν τις δικές τους απόψεις. Αλλά είπα εκείνη την ημέρα το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν είχε την ανάγκη να στήσει έτσι ένα τέτοιο τηλεοπτικό σταθμό με αυτόν τον τρόπο. Διότι αυτοπροσφέρονται κάποιοι και τα πρωινά μετατρέπονται σε Μαξίμου Channel. Εγώ είμαι 30 χρόνια δημοσιογράφος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι πολιτικές μου πεποιθήσεις, οι ιδεολογικές, οι φιλοσοφικές. Ωστόσο,
Ούτε μία φορά στη ζωή μου δεν είπα σε κάποιον ψήφισε Νέα Δημοκρατία ή ψήφισε ένα άλλο κόμμα. Επίσης, παριστάμενος σε εκδηλώσεις, ακόμα και στο βιβλίο μου, όταν μπαίνει ο Καραμαλής, παραμένω δημοσιογράφος. Δεν χειροκροτώ ποτέ. Κάποιοι επιλέγουν να γίνονται οι χειροκροτητές και να λένε στον κόσμο ψήφισε Νέα Δημοκρατία ή εσύ δεν πρέπει να μιλάς γιατί είσαι ανταρσία. Αυτό δεν είναι πολιτική ζωή, δεν είναι δημόσιος διάλογος, δεν είναι ελεύθερος δημοκρατικός διάλογος και γι' αυτό αντέδρασα με τον τρόπο που αντέδρασα εκείνη την ημέρα και σε αυτό το άρθρο το οποίο όπως σας είπα το έγραψα και μάλιστα βιαστικά στο πόδι.